ο Θεόφοβος του το μύρωσε με την πνοή και τη λαχτάρα του έρωτα. Θαυμάσετε όμως την Αμαλία Γκυζά και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ψηλά στην γλώρια ανεβασμένος, σε αναζήτησα σ' όλες τις θάλασσες που κάποτε αγνάντευες, μα δεν σε βρήκα. Σαν κύμα έσβησες στην αμμουδιά του ονείρου, αφήνοντας την υγρασία του κορμιού και των ματιών σου. Κι εγώ, αμετακίνητος στην πλώρη, ψάχνω ακόμα ίχνο σου, ελπίζοντας στο μύθο της Γοργόνας, που με αγωνία ρώταγε αν ζει ο Μεγαλέξανδρος. Η αγάπη ζει. Με την ευκαιρία να εξομολογηθώ και δύο ακόμα περιπτώσεις που οι εμπνεύσεις του φίλου μου υπαγορεύτηκαν από λόγο μου για να καλύψουν με ισάριθμα ποίηματά του αφιερωματικές σελίδες του περιοδικού μου. Ο λόγος γίνεται για τα ποίηματα «Το τρενάκι» και «Πύλιο», που μόνο που γράφηκαν κατά παραγγελία και επιπλέον τους έλειψε το προσφυλές του φίλου μας ερωτικό στοιχείο, ήταν εξίσου άρτια με τα ξεκινημένα από εσώψυχη δική του παρόρμηση, βιωματικά και αισθαντικά του ποίηματα. Για την ιστορία αναφέρω πως το τρενάκι μπήκε το 2006 το 22ο τεύχος της Βίλας, που ήταν αφιερωμένο στο τρενάκι του Πηλίου, και το Πύλιο κόσμησε το 2009 το 2ο τεύχος της Βίλας Πλώρης. Ας το ακούσω όμως τούτο το Πύλιο από τον Βασίλη Μητσάκη. Εκεί που η φύση πλάθει το όνειρο από την πράσινη πλαγιά ως το βαθύ γαλάζιο, εκεί που ακόμα ηχούν πέλματα κεντάβρων σε μονοπάτια φιδωτά, που τραγουδούν την άνοιξη, εκεί που οι διαθλάσεις του ήλιου μέσα από φιλοσιές χαϊδεύουν την ψυχή σου και τα ριάκια τα κρυφά ύμνους παλιούς αχολογάνε. Δώρο του Μιχάλη Μπάστα στο φίλο του και νουνό της οδού ο πιανού Μανώλη, που τον γνώρισε και τον εκτίμησε για την αντιμότητα και το υψηλό ήθος του ως διευθυντή εποπτείας εμπορίου Βόλου στις αίθουσες των δικαστηρίων του Βόλου με την ιδιότητα του αντίδικου, παρακαλώ. Να τα ακούσει όμως και το ποίημα αυτό από την Αμαλία. Στα Καλδερίνια με τις πικρότητες κι όμως ήταν γραφτό 18 αιώνες πίσω στις ρήμες του οπιανού να σ' ανασάνω, δοσμένο ολόψυχα στις διαθλάσεις του βυθού, κοχύλια αγάπης να έχει δηλατής. Σε φεγγαρόφωτες ακρογιαλιές και σε σπηλιές πανάρχιες, με την αλμύρα κόμπος υδρότα να στάζει από τα μέλη σου, μετρώντας τον πόη της μοναξιάς, με τις ψυχής του δίχτυ, παλεύοντας όλους τους καιρούς, χωρίς πισωγυρίσματα και ταπεινές υποχωρήσεις. Φίλε καλέ μου και αδελφέ, πού να αποθέσω τις ευχαριστίες μου για τότε, που κρίσταλα αιχμηρά κατέλυαν τη συνοχή του νου, του κορμιού και της ψυχής μου. Τότε που δέχτηκα χτύπημα ανελαίητο και έσβηνε μέσα μου η χαρά και η ίδια η ζωή μου. Ναι, ήταν τότε που της παρουσίας σου η σιγουριά και της φιλίας σου η πεμπτουσία ξαναστεριώσαν μέσα μου τον όμορφο ρυθμό του κόσμου και άρχισα να ξαναζω. Πες μου, καλέ μου φίλε και αδελφέ, πώς να σε ευχαριστήσω. Αλήξη το μυστικό της έμπνευσής μου. Που χάθηκες, μεγάλε οδηπόρε, των δρυμών, των γκρεμών και των ονείρων. Που χάθηκε η άλκημη φωνή και η ασύνολη σκέψη σου. Τώρα πια
παρά μόνο αυτούς που τελικά σ' αγάπησαν, οι θύελες των θυμών σου και των ιδεών σου η αρμονία, που χάθηκες μεγάλε οδηπόρε της ζωής, της σοφίας και της αγάπης, οδηπόρε της απέραντης γνώσης, της μουσικής και της επιστήμης, σ' αγαπήσαμε έτσι όπως ήσουν, απλός και απέριτος, ειλικρινής και ταπεινός, χωρίς περίτεχνα στολίδια, ντυμένος στην αθωότητα της ψυχής σου. Οδηπόρε της αγάπης μας και του θαυμασμού μας, αδικημένε από τιμές και δόξες, που δίκαια σου ανήκαν, που χάθηκες, μεγάλο οδηπόρε, ποιος θα μπορούσε να βρει τα βήματά σου, που χάθηκες, αγαπημένη φίλη. Στοιχηματίζω, όπως όποιος δεν ξέρει το πότε, το πώς και το γιατί γράφει και αυτό το ποίημα, διαβάζοντάς το ή ακούγοντάς το, σίγουρα θα σχηματίσει την εντύπωση πως πρόκειται για έμετρο επικύριο του Μακαρίτη Μέη. Είναι έτσι ή όχι? Αμέ, αυτός ο ύμνος του Στομένη Μουρτζόπουλο ήταν ίσως ο καλύτερος που άκουσε ο ίδιος. Ναι, σωστά το άκουσε. Τον άκουσε αλλά και τον διάβασε αφιερωμένο στον ίδιο με το συντάκτη του και ο ίδιος ο Μένιος. Και τον άκουσε γιατί ήταν ολοζώντανος όταν γράφηκε. Και βέβαια δεν γράφηκε πρωτακαβολικά, σαν να τα θανάτει ο χρέος τιμής και μνήμης στον ίδιο από τον φίλο και ομοτεχνό του. Έφτιαξε στο αφιερωμένο στο μεγάλο διαλογητή το 2005, έπεσε θανάτου, 5ο τέλος του περιοδικού της ΕΠΟΝ Μαγνησία. Πρώτη φορά είδα το Μένιο τόσο συγκινημένο και βουρκωμένο κάποιο βράδυ που συναντηθήκαμε στο σπίτι μου στον Άγιο Νούφρη. 5 φίλοι και μετά το δείγμα ο συμμετέχοντας στην τροφιά ο Βασίλης Λιτζάκης απήγγειλε με τη σπάνια ζεστή φωνή του το ποίημα που χάθηκες, που είχε γραφεί αποκλειστικά για το Μένιο μέσα στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμυριωδικού χώρου. Καθώς περιμέναμε τη σειρά μιας υπόθεσης που και οι δυο υπερασπιζόμαστε. Ο Μένιος όμως αργούσε, πράγμα σπάνιο, να εμφανιστεί στην αίθουσα ενώ πλησίαζε η εκδίκαση της κοινής μας ποινικής υπόθεσης. Εγώ γονιώντας κοιτούσα την πόρτα της αίθουσας με την ψυχή στο στόμα. Οπότε κάποια στιγμή μπήκε στην αίθουσα βιαστικός ο Μένιος και τότε του είπα τη φράση. Εκείνος κυλούσαν οι στίχοι και έγινε το ποίημα. Ένα ποίημα που μπορεί βέβαια να ικανοποιήσει τον άνθρωπο που το ενέπνευσε, καρδιοχτύπησε όμως πολλούς φίλους του όταν το άκουσαν σε λίγο από το χρόνο. Και βέβαια κάποτε ήρθε και η ώρα που χάθηκε πραγματικά ο Μένιος και ο Μπάστας τον ξαναχαιρέτησε σοβαρά αυτή τη φορά με το δεύτερο αφιερωματικό στην αίδημη μνήμη του ποίημα του, βάζοντας πρωτοπρόσωπο και πάλι, αλλά αυτή τη φορά τον ίδιο το Μένιο, να αρνιέται στην αποδημία του τίτλους, επένους και παχυρά λόγια, μανούσια δοξαστικά για την ταπεινότητά του, ευθυγραμμίζοντας ούτε τίτλους και επένους. Μόνο την αγάπη σας, την δικαιοσύνη και την αλήθεια θέλω. Αλλιώς θα πορεύομαι σε λάθος μονοπάτι και πίσω μου θα σέρνονται τα παχυλά σας λόγια, ανούσια, δοξαστικά. Δεν ζήτησα αναγνωρίσεις, ούτε την προβολή της ταπεινότητάς μου. Μόνος, ιχνηλατώντας επιστήμες, μουσικούς δρόμους και πολύτιμες γνώσεις, βρήκα το απέραντο και το ζεστό του ήλιου φως. Φίλες και φίλοι, ειλικρινά χαίρομαι για την ταπεινή συμβουλή μου στο φωτισμό και την ανάδειξη του σημαντικότερου μέρους του ποιητικού έργου του Μιχάλη Μπάστα, όπως αυτό πέρασε στην όψιμα εκδομένη πρώτη, ελπίζω όχι και μοναδική, συλλογή του Διαθλάσσης. Και χαίρομαι γιατί ειλικρινά πιστεύω πως πρόκειται για ένα έργο που κρύβει αλλά και αποκαλύπτει έστω και μέσα από τις διαθλάσσεις των βιωματικά πηγαίων εμπνεύσεων και συλλήψεων του δημιουργού του μια γνήσια συγκίνηση και ανθρωπιά.
Αισθηματικές καταστάσεις που μοιάζουν με ανάματα που ξεχύνονται στους ελεύθερους στίχους του φίλου ποιητή από την κοινή πηγή της οικουμενικής αγάπης του για τον άνθρωπο, στο γενικότερο και ευρύτερο επίπεδο του πλησίου και του έρωτα με όλα τα συνακόλουθα συναισθήματα, στο στενότερο φάσμα της ετερόφιλης σχέσης και συντροφικότητας.